listen up, everybody. I got a little something I'd like to talk to y'all about. Something that I truly enjoy. Drinking beer out on the lake in a big old boat, kicking up a wave. It's a good day to be anywhere. Drinking beer, drinking beer at the go-kart race. Ain't nothing but silly grin on my face, like seeing all that dust just flying in the air. Drinking beer. And y'all, furthermore, just to prove to you that I'm a multifaceted person, there's something else that I truly enjoy doing. Drinking beer, out plowing corn. I got me some cold PBR stashed in the barn. And I love leaning up against my old John Deere. Drinking beer, drinking beer in a bar. Singing country songs and picking wild guitar. Y'all feast your ears on this old boy right here. I'm drinking beer. Όταν πίνεις μπύρα γίνεις κρύπα. Βασικά δεν είναι έξω το εμπόριο, έτσι τη σχεδιάζουν. Όχι, δεν είναι. Μ' αρέσει η μπύρα, μ' αρέσει. Καλησπέρα στον Γιώργο, μιλάμε στον ελληνικό. Καλησπέρα στον Άγγελο, δύο Θεσσαλονικείς που σχεδιάζουν. Γιώργος Γκουτζούρης και Άγγελος Κανιατσάκης. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι κάνουμε διαφήμιση, γιατί είναι στα σκαριά αυτό που ετοιμάζεται. Είναι έτοιμη να βγει σε στα πλαίσια της ανάπτυξης. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε κι εμείς. Και το. Οπ, εδώ, οι Βρυξέλλες όμως βγήκαν στο διαδίκτυο. Ναι. Είναι το μπουκάλι και είναι και με περιεχόμενο μέσα, ναι, Γιώργο. Έτοιμο. Το που σχεδιάσατε. Σκνίπα, ε. Σκνίπα. Πώς, ναι. Τέλειο, έτσι. Το σκνίπα βγαίνει από το είμαι σκνίπα, από εκεί. Όχι, ψάχναμε πώς να. Το όνομά του και πίνοντας μπύρες βέβαια. Mm. Και πίνοντας τις μπύρες. Γίνεται. Τι περιεκτικότητες αλκοόλ έχει για να σε πειράξει, 6,2. Εντάξει. Είναι λίγο πιο πάνω. Τσιμπημένη είναι. Τις προβλεπόμενες. Δεν είναι αλκοόλ. Η κανονική είναι. Είναι 5. Γιατί δεν κάνατε πιο δυνατή. Είναι η κατηγορία της τέτοια. Είναι strong ale κατηγορία. Yeah. Είναι αφροζήμωτη και η περιεκτικότητά της είναι. Ανεβάζει το αλκοόλ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την αρχή. Τι σχέση έχετε εσείς με τις μπύρες πριν κάνετε αυτό? Με τις μπύρες καμία σχέση δεν είχαμε. Γενικά με τα ποτά ή. Με τα ποτά, τίποτα. Είμαστε όπως όλοι. Ναι, τι έχετε ασχοληθεί? Καμία σχέση με την μπύρα, με τρόφιμα καμία σχέση. Εγώ συγκεκριμένα ασχολούμαι με ηλεκτρονικό σημαίο. Δουλεύω σε μια εταιρεία με αυτοματισμούς. Απλώς η τρέλα μας για την πύρα ξεκίνησε πριν. Μηχανικός. Ηλεκτρονικός. Άρα θα ήσουν στην πορεία που ήταν τώρα με τους επιστήμονες που ήταν ο Τσιμπήρας. Αλλά δεν θέλεις μπλοκάκι, κάνεις δική σου δουλειά. Είμαι, ναι. Και κάποιος πέταξε την παρέα που είχαμε βγει μια μπύρα να φτιάξουμε μια δικιά μας μπύρα. Μας έκανε εντύπωση αυτό. Μπορούμε να φτιάξουμε δικιά μας μπύρα, πώς γίνεται αυτό. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να διαβάσουμε κάποιο χρονικό διάστημα. Είδαμε ότι τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Δηλαδή, πες ότι λένε τσίπουρο, κρασί, όλοι λίγο φτιάχνουν στο σπίτι. Ναι. Τον πύρα τους φαινόταν περίεργο. Ξεκίνησαμε μια διαδικασία να διαβάσουμε. Καταλήξαμε να φτιάξουμε ένα μικρό μηχάνημα, σαν ζυθοποιό να το πούμε, που φτιάχναμε μια 50 λίτρα. Αυτό μας βοήθησε ότι εγώ είμαι με τα ηλεκτρονικά. Ο τρίτος της παρέας που δεν βρίσκεται, γιατί είμαστε τρεις που έχουμε ανοίξει ζυθοποία. Δεν βρίσκεται τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσε να έρθει. Επειδή πιάναμε τα χέρια μας, φτιάξαμε αυτό το μηχάνημα και αρχίσαμε να ζητοποιούμε. Με πολύ διάβασμα φυσικά. Αλλά πρώτα φτιάξατε το μηχάνημα. Πρώτα φτιάξαμε ένα πολύ μικρό, ερασιτεχνικό, τέλειος ερασιτεχνική. Δηλαδή συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί ερασιτέχνες. Για κάποια πλάνα, ας τα δούμε λίγο. Συγκεκριμένα υπάρχουν πολλοί ερασιτέχνες που φτιάχνουν ζυθοποιούν. Αυτό φτιάξατε εσείς, Άγγελ, έτσι? Όχι, αυτό είναι το τωρινό μηχάνημα. Τα μεγάλα. Οι ζυμωτές μας είναι αυτοί συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 3.000 άτομα που φτιάχνουν οικιακή ζυθοποίηση. Δηλαδή στην κατσαρόλα του σπιτιού. Δεν, ναι. Έτσι απλά είναι. Ναι, αλλά αυτό όμως μπορεί να. Συγγνώμη. Με κρυθάρι, με τι? Με βίνη κρυθαριού. Βίνη κρυθαριού. Είναι ανταγωνιστικό. Εντάξει, θα κάνω στο σπίτι μου, όπως θα κάνω για ψωμί. Όχι, θα κάνω... Δεν το κάνεις στο σπίτι, το κάναμε και εμείς αποκλειστικά για δικιά μας απόλαυση. Δηλαδή, δεν είναι για να. Όχι για να πουλάς. Δεν υπάρχει νομοθεσία. Αλλά τώρα όμως υπάρχει ανακοινώσει νομοθεσία για τους homebrewing τους λεγόμενους. Υπάρχει ένα κενό νομοθεσία. Αυτό όμως δεν είναι παράνομο, όπως και τα παράνομα καζάνια σε τσίπρα. Δεν υπάρχει νομοθεσία, οπότε ούτε μπορεί να το πεις παράνομο, ούτε νόμιμο. Υπάρχει ένα κενό νομοθεσία αυτή τη στιγμή. Έχουμε δημιουργήσει σαν homebrewing ένα σύλλογο, το ΣΕΖΕ, όπου προσπαθούν λίγο να κινήσουν αυτή τη διαδικασία να γίνει νόμιμο. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει νομιμότητα σε αυτό. Στην Ελλάδα τώρα, δηλαδή, υπάρχει κενό. Γιώργο, έχει βγει στην αγορά ή θα βγει στην αγορά? Είστε διασφαλισμένοι νομικά? Ναι, θα βγει στην αγορά. Τώρα ξεκινήσαμε κι εμείς.
και θα βγει σε λίγες μέρες και στην αγορά. Πόσο αξιόπιστο είναι το προϊόν, γιατί εσείς δεν είστε εινοποιοί, δεν έχετε γνώση. Υπάρχει κάτι που λέει ότι αν ήταν έτσι και με το διάβασμα ή με την κοιτάς κάποιον, ο σκύλος θα ήταν ο καλύτερος χασάπης. Αν το βλέπεις, θα γινόταν ο καλύτερος χασάπης. Πόσο αξιόπιστο είναι να γίνει και ανταγωνιστικό, γιατί απέναντι έχεις ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία, έχουν εμπειρία, χρόνια, παράδοση. Ναι. Και δεν το σκεφτήκατε έτσι. Όχι, δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Διαβάσαμε αυτά που έπρεπε να διαβάσουμε. Πήγαμε και σε ένα σεμινάριο για οικοζητοποίηση. Δεν είναι κάτι που δεν... Ακατόρθωτο, ναι. Τι διαφορετικό έχει αυτή η μπύρα στη γεύση? Στη γεύση, ναι. Είναι πιο πολύ πάει. Ωραία, σε... Αυτό πώς το καταφέρνει κανένας, πειραματίζεται? Με μεράκι, με αγάπη, όχι. Απλά, επεξεργάζεσαι, εκφράζεις το κριθάρι, τη βίνη. Η αναλογία προφανώς παίζει ρόλο. Ναι. Τα κιλά, τα πάντα, είναι ειδικές βίνες. Υπάρχουν 3, 4, 5 πάρα πολλές κατηγορίες βίνης. Και κάθε βίνη βγάζει είτε το χρώμα της, είτε το άρωμά της, είτε... Σωστό. Και για να βγάζεις λεφτά, πώς αποκάλυψες να πουλήσεις? Καλά, αυτό θα το πούμε σε κανένα χρόνο. Σε κανένα χρόνο θα το πούμε. Με τη γραφειοκρατία. Υπήρχαν κάποια θεματάκια, τα ξεπεράσαμε. Γρήγορα, πόσο? Όχι πολύ γρήγορα, αλλά μας άφησε. Πόσο υπομονή πρέπει να έχεις? Συγκεκριμένα μας έβαγε πολύ χρόνο επειδή ενταχθήκαμε στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Γιατί μας βλέπουν και νέοι άνθρωποι, έτσι. Ναι, ενταχθήκαμε. Υπήρχαν μερικά προβληματάκια στην αρχή στο ΕΣΠΑ. Θέμα χρημάτων. Δηλαδή, διαπιστώσαμε, εμείς πήγαμε με λίγο άγνοια, αλλά διαπιστώσαμε στο τέλος ότι τελικά για να μπει σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ πρέπει να έχεις τα ίδια κεφάλαια όλα. Και αφού ολοκληρώσεις το έργο, μετά παίρνεις τα λεφτά. Εκεί μας βοήθησαν κάποιες τράπεζες, πολλοί από φίλοι που πιστέψαν σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, μας βοήθησαν λίγο οικονομικά. Η τράπεζα δεν μας έδωσε λεφτά, μας έδωσε κάποια εγγυητική όπου μπορέσαμε και πήραμε τα λεφτά για του ΕΣΠΑ. Για να πάρουν τα ΕΣΠΑ, αλλιώς δεν γινόταν. Αλλιώς δεν γινόταν. Τα πήρατε τώρα τα λεφτά του ΕΣΠΑ τουλάχιστον. Τα λεφτά τώρα. Τώρα δεν τα πήραμε ακόμα τα λεφτά. Θα τα πάρουμε, ευελπιστούμε. Εντάξει, γενικώς θέλω να συμπληρώσω λίγο τον Γιώργο σε όλη την πορεία μας. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί στο ξεκίνημα όλες αυτές τις προσπάθειες σαν οικιακή ζητοποίηση έτυχε να γνωρίσουμε σε κάποιο σεμινάριο που κάνουν στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή τον Χρήστο τον Δημψούδη. Αυτό είναι ο ζητοποιός της Βεργίνας. Ναι. Το γνωρίσαμε, γίναμε φίλοι, μας βοήθησε πολύ. Ό,τι προβλήματα ήταν πάντα σαν Χρήστος Δημψούδης, ζητοποιός και σαν Βεργίνα, όσο μπορούσε να μας βοηθάει, μας βοηθάει. Αλλά τώρα δεν θα του δώσετε τη συνταγή σας. Την κρατάτε. Όχι. Πάνω στην τεχνογνωσία μας βοηθούσε και στην εμπειρία του. Γιώργο, εσύ, αν δεν ασχολιώσουν με την πείρα, τι θα. Εγώ είμαι μηχανικός εσωτερικής κάφης, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ήμουνα σε ένα τοπικό περιοδικό Free Press της Θεσσαλονίκης σε θέμα προώθησης. Ναι. Και τώρα θα προωθήσεις και όλα στην πείρα. Ναι, θα προσπαθήσω. Ο στόχος είναι πόσα μπουκάλια να πουλάτε? Αυτούς τους στόχους όπως έχουμε υπολογίσει για να είμαστε βιώσιμοι θέλουμε γύρω στα 10 με 15.000 μπουκάλια το μήνα για να πουλάμε. Μήνα. Τα οποία πρέπει να αποκτήσετε αποθήκες, πρέπει να αποκτήσετε... Εντάξει, αποθήκες έχουμε κάνει ένα χώρο που είναι ο χώρος μας, τον έχουμε από την αρχή μπήκαμε σε ένα κτίριο που ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση. Δηλαδή με σημερινές εγκαταστάσεις είναι ο στόχος αυτός εφικτός? Ναι, ο στόχος είναι εφικτός με τις σημερινές εγκαταστάσεις, ναι. Τον έχουμε κάνει στα πρότυπα του ΧΑΣΠ. Η μπύρα είναι ένα από το, έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα. Σε ποια περιοχή, ποτά. Δηλαδή, γιατί πέσαν και τα ενίκια τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Ναι, πρώτος, ναι. Στην περιοχή της Θέρμης είναι πριν την Αρεδεστό το χώρος. Η μπύρα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα τα ποτά. Πρώτον, δεν μπορεί να ανοθευσεί η μπύρα, όπως ένα ουίσκι μπορεί να πει σε ένα ανοθευμένο ουίσκι, η μπύρα είναι μπύρα. Τελείως. Το αλκοόλ που έχει είναι το αλκοόλ της μπύρας. Δεν υπάρχει άλλος να την ανοθεύσει. Δεν υπάρχει νερωμένη μπύρα. Δεν υπάρχει. Νερωμένη, όχι νερωμένη, ελαφριά μπύρα θα το πω. Την ποσότητα που βάζετε. Εμείς αυτή η μπύρα που παράγουμε είναι μια φιλτράριστη και απαστεριώτη. Δηλαδή η μπύρα δεν υπέστη καμιά επεξεργασία, δεν τη φιλτράρουμε και δεν την παστεριώνουμε. Και γι' αυτό διατηρεί όλες τις γεύσεις και όλο το σώμα της και τα αρώματά της. Διαπίστωσα τελευταία ότι υπάρχουν πολλές θεσσαλονικιώτικες μπύρες, τέτοιες επιχειρήσεις, μικρές. Υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις. Πόσες είναι, μήπως ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει άλλη μια μικρή ζητοπία. Ακόμα μία υπάρχει. Αλλά γενικώς σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 30. Τελευταία χρόνια υπάρχει μια θέση. Τώρα για να σας πει, πέρασε και η ώρα. Θα γίνουν κι άλλες. Παρά τις δυσκολίες που είπατε, η γραφειοκρατία με το ΕΣΠΟ που καθυστέρησε να σας δώσει τα χρήματα, τι θα λέγατε στον κόσμο να πάρει την πρωτοβουλία ή να μην το. Όχι μόνο για μπύρα γενικά.
Γενικά, εγώ πιστεύω αξίζει. Ναι. Δηλαδή, άμα βρει κάτι καλό, βασικά μέσα, να βρει κάτι που σου αρέσει να το κάνει. Κακά τα ψέματα, όλοι είχαμε κάποιες δουλειές, είχαμε κάποια οικονομική εξασφάλιση. Είχαμε τις δουλειές μας. Αλλά αποφασίσαμε δηλαδή το χόμπι μας, αφού μας άρεσε πραγματικά, να καταφέρουμε να το κάνουμε επάγγελμα. Πρέπει τώρα να είμαστε κάποια αυτό. Λεφτά στην άκρη τουλάχιστον. Να κάποια λεφτά πρέπει να. Τουλάχιστον τα μισά λεφτά τη επένδυση. Άμα λέμε κάποια μπορούν να μπουν. Δεν πίνει πολύ μπύρα, γιατί βλέπω το στομάχι μια χαρά είναι επίπεδο. Το δικό σου λίγο. Αντίθετο είναι. Εγώ δεν πίνω πολύ μπύρα. Άρα είναι και αδυνατίζεις, πίνεις και αδυνατίζεις. Η μπύρα έχει. Είναι λάθος αυτό. Ναι, είναι λάθος αυτό που λέει για την μπύρα. Είναι ο συνδυασμός φαγητού και μπύρας κάνει την κοιλιά. Για πόσα χρήματα μιλάμε περίπου, μπορούμε να πούμε έτσι γενικά. Κοίτα, ένα απλό μικροζυθοποιείο περίπου λίγο από στήσιμο από το ξεκίνημα μπορεί να κοιμαθεί από 200 χιλιάρικα και να φτάσει και μέχρι 500 χιλιάρικα. Για τόσα λεφτά μιλάμε. Για τόσα λεφτά, ναι. Κοίταξε, για μια επένδυση για αυτά δεν είναι. Δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγα. Όχι, δεν είναι πολλά για την άποψή μου. Εντάξει, είναι ανάλογα. Ένα σπίτι με 500.000 ευρώ, ας πούμε, πριν από την κρίση. Άμα θέλεις να σου το πω με τιμές τότε που έπαιρνε στο σπίτι 200.000, θα το έπαιρνε σε ένα εκατομμύριο. Και όλα τα λεφτά αυτά τα παίρνει το ΕΣΠΑ ή το είναι ποσοστό. Όχι, είναι ένα ποσοστό 50% επιχορήγηση στο από. Και νομίζω τώρα με το ΕΣΠΑ έχει αυξηθεί αυτή η συμμετοχή. Του ΕΣΠΑ, δηλαδή είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσό που σου δίνει. Έχω αυτή την εντύπωση. Όχι, νομίζω στο προηγούμενο ήταν αυτό που είχαμε ενταχθεί εμεί ήταν 50% και τώρα που ψηλοδιάβασα λίγο στο ίντερνετ, στο καινούργιο ΕΣΠΑ που πάει θα είναι γύρω στου 40% επιδοτήσει. Με εξαίρεση τις παραμεθόριες που θα κοιμαθεί παραπάνω. Κάτι ρωτάει ο κόσμος, αλλά δεν το άκουσα. Αν πέσατε, αν η επένδυση αυτή που σχεδιάζατε, πέσατε έξω, δηλαδή σχεδιάζετε λιγότερα χρήματα και ξεβγήκε περισσότερα. Να πω την αλήθεια, ναι. Δηλαδή, εμείς υπολογίζαμε, είχαμε κρατήσει κάποια λεφτά για το ξεκίνημα του τέτοιου, αλλά όλο κάτι προκύπτει. Όλο κάτι προκύπτει. Το τελευταίο ήταν το Capital Control που. Και παρένθεση κάτι σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Αντιθέτως, επειδή οι μικροζυθοποιίες εμπλέκονται με το χημείο του κράτους και με το τελωνείο, εγώ περίμενα να βρούμε πολλά εμπόδια και στο τελωνείο και στο χημείο του κράτους. Αλλά αντιθέτως, δεν είχα πολλά παρέδωση με το δημόσιο. Οι άνθρωποι ήταν πολύ εξυπηρετικοί. Δηλαδή, όπου μπορούσαν να μας βοηθούσαν, βοηθούσαν. Η μπύρα πίνεται με αφρό ή χωρίς αφρό. Η μπύρα θέλει με το 1 τρίτο του μπουκαλιού να είναι ένα εξηθημένη και αφρό. Γιατί θέλει να κρατήσει το μπουκάλι, θα το κρατήσει. Πρέπει να έχει. Και πολύ ωραίο και το. Προσεγγιστή θα χεθεί. Είναι μαύρο το καπάκι. Και πολύ ωραίο. Και... Η μπύρα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο για να μας ξεδιψάει. Η σνιπούλα πολύ ωραία. Η μπύρα πρέπει να πίνεται συνήθως τα μπουκάλια. Οι μπύρες γράφουν πάνω στη θερμοκρασία πρέπει να σερβίρεται η μπύρα. Δηλαδή δεν πρέπει να την πίνεις παγωμένη. Γιατί όταν είναι παγωμένη δεν σου βγάζει τα αρώματα που έχει μέσα η μπύρα. Ναι, αλλά. Λοιπόν, άλλη αίσθηση. Δροσερή και κρύα. Όχι παγωμένη. Όχι παγωμένη. Εμένα μου άρεσε το τραγουδάκι, θα μπορούσαμε να φύγουμε και με αυτό. Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε το κομμάτι. Ψάχνετε και μότο φαντάζομαι για την εταιρεία. Εσείς πείστε και τον Μίμη Έψιλον της επικοινωνίας. Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό. Θα στείλει ο κόσμος. Να βρει το μότο της. Καλό τάξη, ωραία μπήρα πλέον. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί θα έρθει η Λιάνα και Ευγενία σε λίγο. Πάμε και μπήρα πάλι. All right, listen up, everybody. I got a little something I'd like to talk to y'all about. Something that I truly enjoy. Drinking beer out on the lake in a big old boat, digging up a wave. It's a good day to be anywhere. Drinking beer. Drinking beer at the go-kart race. Ain't nothing puts a silly grin on my face like seeing all that dust just flying in the air. Drinking beer. And y'all, furthermore, just to prove to you that I'm a multifaceted person, there's something else that I truly enjoy doing. Drinking beer. Out plowing corn. I got me some cold PBR stashed in the barn. Now,